που μίλησε για αυτήν και εννοείται την ατάκα από την κόρη του, την μικρή Εύα. Παρακαλώ. Η ιστορία ενός χωρισμού και ένα παιδί, καμιά φορά την ακούγαμε, τώρα τη ζούμε κι εγώ κι εσύ. Έτσι, αν έκανες ένα... Κοίτα, είναι κάτι το οποίο, αν μόλις πριν χρονιά, δεν θα ήθελα να μου συμβεί. Εντάξει. Γιατί είμαι κι εγώ παιδί χωρισμένων γονιών. Mm-hmm. Οπότε δεν θα ήθελα να μπλέξω σε μια τέτοια συνθήκη. Βέβαια, οι εποχές αλλάζουν, κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός. Οπότε δεν έχει σημασία ουσιαστικά ο χωρισμός, αλλά το τι συμβαίνει μετά το χωρισμό. Mm-hmm. Το μετά το χωρισμό πράγμα ήταν πάρα πολύ ομαλό και με πολύ μεγάλη κατανόηση και πάντα με άκουσαν τη μικρή. Οπότε δεν είχαμε κανένα θέμα. Mm-hmm. Σκέψου μια σχέση που είτε η γυναίκα είτε ο άντρας έκανε πλήση εγκεφάλου κάθε μέρα στο παιδί, είτε για την επόμενη σχέση του μπαμπά ή της μαμάς, mm-hmm. θα ήταν πολύ μεγάλο μπέρδεμα στο κεφάλι του παιδιού. Mm-hmm. Θα έπαιρνε πολύ διαφορετικά ερεθίσματα. Οπότε, άσχετα με το πώς νιώθει ο ένας για τον άλλον, αν έχουν χωρίσει καλά ή άσχημα, το παιδί είναι πάνω απ' όλα. Γιατί το παιδί πρέπει να είναι όλα με λιγάλα. Ζήτησες βοήθεια ψυχολόγου καθόλου? Ας πούμε, η Βάσο ξαναπαντρεύτηκε. Το πώς θα διαχειριστείς το παιδί μια τέτοια κουβέντα, ότι η μαμά θα ξαναπαντρευτεί και θα μπει ένας άλλος άνθρωπος? Όχι, πήραμε κάποιες συμβουλές, mm-hmm. αλλά πάντα πρέπει να προσαρμόζεις τα πράγματα σύμφωνα με τη δικιά σου περίπτωση. Mm-hmm. Δεν υπάρχει ένας παγιωμένος κανόνας που να σου λέει α, β, γ. Όταν μου είχε πει μια ατάκα ότι μπαμπά, γιατί χωρίσατε, ήσασταν ωραίο ζευγαράκι. Και λέω, κατευθείαν στο μυαλό μου πήγε, ρε παιδί μου, ότι πού το έχει ακούσει, πού το δε, κάτι γίνεται. Mm-hmm. Κομμένη τηλεόραση μετά για δύο χρόνια. μου κάνει εντύπωση. Αλλά είναι αυτό ότι τα παιδιά της σε ευνηδιάζουν. Σωστό, ανά πάσα στιγμή. Είπε. Εντάξει, δεν το περίμενε η αλήθεια από την κόρη του τώρα να του πει: μπαμπά, ξέρεις γιατί χωρίσατε? Ήσασταν ωραίο ζευγαράκι. Ωραίο ζευγαράκι. Από κάπου προφανώς πρέπει να το άκουσε αυτό. Ναι, οπότε ήταν. Γι' αυτό είπα και προηγουμένως ότι ήταν λίγο γλυκό όλο αυτό. Τώρα, επίσης, σχολίασε και το γεγονός ότι ο Γιάννης Τσιμιτσέλης είναι παιδί χωρισμένων γονιών. Οπότε είναι κάτι που υπάρχει πολύ και το ακούμε. Όταν είσαι παιδί χωρισμένων γονιών, θες και εσύ, αν πρώτα ο Θεός έχει κάνει στην οικογένειά σου, να μην χωρίσεις, γιατί ξέρεις τι θα νιώσει και το παιδί και θα έρθεις και στην πλευρά του γονιού. Αν και, όπως είπε και ο ίδιος, τώρα έχουν αλλάξει πλέον οι καιροί, δεν είναι οι εποχές πιο παλιά, αλλά εννοείται ένας χωρισμός δεν είναι το ότι πιο όμορφο. Οπότε μια χαρά και ο τρόπος που μίλησε για την Βάσο Λασκαράκη ήταν πολύ εντάξει, που σημαίνει ότι έχουν και πολύ καλές σχέσεις λόγω του παιδιού. Είπε ότι λόγω του παιδιού έχουν κρατήσει μια σωστή στάση, με άξονα το παιδί και το έχουν διαχειριστεί όπως πρέπει. Φυσικά και στην τηλεόραση δεν θα ξεκατηνιαζόταν ο άνθρωπος, δεν θα έλεγε κάτι παραπάνω από αυτό που πρέπει να πει. Και δεν είναι και το σπίτι του και ήταν και πολλά χρόνια μαζί. 8,5 χρόνια. Ήταν πάρα πολλά χρόνια με τη Βάσο Λασκαράκη. Οπότε όταν χώρισαν, εννοείται υπήρξαν και οι δυσκολίες και ξέρεις αυτό το συνέστημα όταν χωρίζεις, αλλά ήταν το παιδάκι που ήταν όλα καλά. Ήταν το σημαντικό, ήταν το κοινό τους, το στοιχείο που έπρεπε να είναι καλά. Είναι και 7 χρονών τώρα η κορούλα του, είναι σε μια ηλικία που θέλει τη σημασία και από τους δύο γονείς το 100%. Καταλαβαίνει τα πάντα. Δεν είναι ότι είναι σε μια πολύ μικρή ηλικία που ίσως το παιδί να μην αντιλαμβάνεται ακόμα τι συμβαίνει με τους γονείς της. Σε αυτή την ηλικία τα παιδιά όλα τα καταλαβαίνουν. Και επίσης είναι δύσκολο όταν οι γονείς είναι και οι δύο προβεβλημένα πρόσωπα, τα οποία σίγουρα η επόμενη σχέση τους θα γίνει πρωτοσέλιδο, θα παιχτεί σε διάφορες εκπομπές. Είναι πιο δύσκολο να το διαχειριστείς, νομίζω, αυτό από το να ήταν μια οικογένεια που δεν είναι οι γονείς προβεβλημένα άτομα και θα το χειριστούν μεταξύ τους. Τώρα πλέον γίνεται υπόθεση όλης της Ελλάδας. Βεβαίως, και ο καθένας γράφει ό,τι φανταστεί και ό,τι θέλει, έτσι. Το θέμα είναι να βγαίνει το θετικό μήνυμα προς τα έξω, ότι το σωστό πρότυπο τέλος πάντων μιας σχέσης να είναι υγιής η σχέση μεταξύ δύο ανθρώπων, οι οποίοι παρόλο που έχουν αποφασίσει να χωρίσουν, να πάρουν διαζύγιο, διατηρούν μια πολύ καλή σχέση και αυτό για τα παιδιά, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή αφήνεις έξω τους εγωισμούς και όλα όσα υπάρχουν και φροντίζεις να χτίσεις μια πολύ καλή σχέση για αυτό το παιδί, για τα παιδιά σου.
Δεν είναι ευχάριστο ποτέ. Ένα διαζύγιο δεν είναι σε καμία περίπτωση κάτι που είναι εύκολο ή ευχάριστο. Αλλά από τη στιγμή που χωρίζεις, θεωρώ ότι δεν έχεις κάτι άλλο να μοιράσεις με τον τελείως. Όλα τα προβλήματα, όλες οι κόντρες τελειώνουν εκεί, με το διαζύγιο. Το λένε κάποιοι σύμβουλοι αυτό το πράγμα, ότι αφού χώρισες, τι άλλο έχεις να χωρίσεις. Αυτό είναι το θέμα. Επομένως, εκεί πρέπει να λυθούν όλα. Ναι. Και όχι να ξεκινήσουν. Γιατί υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που ξεκινούν άλλα τόσα προβλήματα με το διαζύγιο. Δεν υπάρχει λόγος στο τέλος της ημέρας. Όταν θέλουν να σκοτώνονται, ρε παιδί μου, ας σκοτώνονται. Το θέμα είναι να μην υπάρχουν παιδιά στη μέση. Όταν υπάρχουν παιδιά στη μέση, οφείλουν τα ζευγάρια, και αυτό αφορά όλους μας, να έχουν σεβασμό, κατανόηση για το καλό των παιδιών. Γιατί πάντα τα παιδιά την πληρώνουν. Και δεν φτάνει σε τίποτα. Δυστυχώς. Μάλιστα. Θέλετε να πάμε σε ένα άλλο... ήταν ωραίο ζευγαράκι.